Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, μετά από κάλεσμα από το Σωματείο Ίωνες της Χίου, διοργανώνει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών σε πάγκο. Αυτό βέβαια δεν έχει ξαναγίνει στη Χίο. Θα θέλαμε να το κάνουμε και να το ξανακάνουμε, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η οικονομική δυνατότητα από την περιφέρεια και από το Δήμο που βοήθησε για όλο αυτό. Είναι χαρά μας που θα έχουμε κοντά μας και παραολυμπιονίκες και αθλητές με υψηλές επιδόσεις. Επίσης, θα έρθουν στη Χίο αρκετά άτομα, γύρω στα 60 με 65 άτομα, 25 αθλητές και τα υπόλοιπα είναι κριτές και προσωπικό της Ομοσπονδίας. Και έτσι έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και κάποιους από την Κύπρο που θα συμμετέχουν μαζί μας. Είναι μια ευκαιρία και για τη Χίο και για το γήπεδο. Έχουμε κάνει αρκετές εργασίες για να γίνει ακόμη πιο προσβάσιμο το γήπεδο που έχουμε. Έχουν φτιαχτεί μπάνια. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό. Έχουμε φτιάξει κάτι ράμπες στο γήπεδο, τις οποίες θα παραμείνουν και θα είναι για όλους τους αθλητές και για τους επισκέπτες φυσικά. Τα μικρόφωνα. Και τα δύο. Θέλω να χαιρετήσω κι εγώ αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Σύλλογο Ιώνων ΑΜΕΑ Χίου, ένας σύλλογος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη εμβέλεια πανελλαδική, μπορώ να το πω, λόγω εμπειρίας και γνώσεων που είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν Δήμος Χίου που κάνουν αυτή τη δράση για πρώτη φορά, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών εδώ στο νησί. Φυσικά ήταν η ευκαιρία και ήταν ανάγκη να γίνει προσβάσιμο και το γήπεδο της, το πιστό γήπεδο της Χίου, και ήταν και ευκαιρία να γίνει. Φτιάχτηκαν κάποιες ειδικές ράμπες και ειδική μπάνια ΑΜΕΑ για να φιλοξενηθούν όλες αυτές οι δράσεις. Φυσικά πάντα ο Δήμαρχος ή ο Σταμάτης ο Κάρματζης, με το που άκουσε την πρόταση από την Πρόεδρο για να γίνει αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, ήταν με μεγάλο ενθουσιασμό είπε να συμμετέχει σε αυτή τη δράση. Και από εκεί και πέρα θα καλούμε και σαν Δήμος Χίου τους πολίτες της Χίου να έρθουν το Σάββατο να χειροκροτήσουμε, να δυναμώσουμε την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων και να καταλάβουμε τη δύναμη που πηγάζουν αυτοί οι άνθρωποι για την προστάτευση σε αυτά που κάνουν, νιώθουμε εμείς λίγο μικροί. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω ότι η άρση βαρών θεωρείται παραολυμπιακό άθλημα και επίσης ότι έχουμε και αθλητές εδώ και θα θέλαμε και παραολυμπιονίκη. Έχουμε εδώ τον Πασχάλη, τον Πουλουμόλου και η αθλήτρια η δική μας η Χριστίνα που έχει λάβει και μέρος σε ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν θέλουν να μας πούνε δύο κουβέντες και εκείνη. Πασχάλη. Καλησπέρα και από μένα. Το σημαντικό είναι ότι στην ανάπτυξη, με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται κάπως το άθλημα, καθώς το γνωρίζει περισσότερος κόσμος και έρχεται σε επαφή. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι περνάνε τα χρόνια και αντί να είναι περισσότεροι αθλητές, λιγοστεύουν. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται σε επαφή ο κόσμος με το άθλημα, ενδεχομένως και κάποια νέα παιδιά που να μην το γνωρίζανε σαν άθλημα, να τους αρέσει και να το αναζητήσουν, να έρθουν σε επαφή με το σύλλογο, με τους προπονητές και να έχουν και κάποιο ταλέντο και να
στο μέλλον και νέοι πρωταθλητές και... και οι ίδιοι. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό με το να γίνονται τα Πανελλήνια, να μην είναι κάθε χρόνο π.χ. στη Θεσσαλονίκη, κάθε χρόνο στην Αθήνα, ώστε στην επαρχία να το γνωρίζουν και να έρχονται σε επαφή με το άθλημα και νέα παιδιά να δείξουν ενδιαφέρον. Αυτό πιστεύω είναι το σημαντικότερο και είναι μια πολύ καλή κίνηση που διοργανώνεται φέτος στη Χίο, για παράδειγμα. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, Πασχάλη. Η Χριστίνα θέλει να συμπληρώσει κάτι. Εγώ είμαι απλά χαρούμενη που για πρώτη φορά θα αγωνιστώ κι εγώ στο νησί μου. Η κυρία Θωμαής είναι μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Να μας πει δύο καλησπέρα και από μένα. Ήρθαμε στο όμορφο νησί της Χίου. Είμαι μέλος της διοίκησης της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Είμαστε ένα συμβούλιο το οποίο εκλεγόμαστε κάθε δύο χρόνια από όλη την Ελλάδα. Στόχος της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες είναι να αναπτύξει τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρίες. Όπως γνωρίζετε, η αναπηρία στην Ελλάδα ακόμη είναι σε... πώς να το πω, είναι λίγο ρατσιστικό το θέμα και προσπαθούμε και στόχος μας είναι αυτός, να βγάλουμε τα παιδιά από τα σπίτια, να βγουν στον αθλητισμό, ώστε να είναι ισότιμα με όλους τους πολίτες της Ελλάδος. Έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία, αλλά ελπίζουμε και σε περισσότερα, γιατί ακόμη και η προσβασιμότητα των ανθρώπων αυτών, αλλά και ο στόχος που έχουμε εμείς σαν Ελληνική Ομοσπονδία, είναι ακόμη μικρός. Έχουμε πάρα πολλά τμήματα, έχουμε όλα τα αθλήματα, έχουμε πολλές αποστολές σε όλο τον κόσμο, έχουμε παραολυμπιονίκες και όπως θα δείτε και εσείς το Σάββατο στους αγώνες αυτούς, θα αγωνιστούν παιδιά, μεγάλα ονόματα, τα οποία στους παραολυμπιακούς αγώνες έχουν φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι οι γίγαντες αυτά τα παιδιά που θα σηκώσουν βάρη και θα τα θαυμάσει εδώ ο κόσμος της Χίου. Και γι' αυτό θα ήθελα από την πλευρά μου και από την Ομοσπονδία μου να καλέσω όλους τους Χιώτες να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση το Σάββατο και να πραγματικά θα χαρούνε και θα διαπιστώσουν ότι η δύναμη ψυχής είναι πολύ μεγάλη για αυτά τα παιδιά. Και θα τους θαυμάσουν και θα τους χειροκροτήσουν. Από την πλευρά μας, σαν Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, στόχος μας είναι να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, να κάνουμε πανελλήνια πρωταθλήματα σε όλες τις πόλεις και επιλέχθηκε η Χίος φέτος. Και επιλέχθηκε και για λόγους ότι η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, αλλά και ο Δήμος εδώ της Χίου, βοήθησε οικονομικά ώστε να διεξαχθεί στην πόλη σας αυτό το πρωτάθλημα το πολύ μεγάλο. Από την πλευρά μας, σαν Ομοσπονδία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους ανθρώπους εδώ και τους φορείς του Δήμου και της περιφέρειας, τον Περιφερειάρχη Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στέλιο τον Καμπούρη, που παρευρίσκεται εδώ και πιστεύω να μας πει δύο λόγια, τον Δήμαρχο, τον Καρματζή Σταμάτη και τον Αντιδήμαρχο Πατερημός Γεώργιος, που είναι δίπλα μου. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια την οικονομική. Να ξέρετε ότι και εσείς από την πλευρά σας βάζετε ένα λιθαράκι στο ότι οι άνθρωποι με αναπηρία πρέπει να γίνουν γνωστοί σε όλη την Ελλάδα και πρέπει να βγουν από τα σπίτια να αθληθούν ισότιμα με όλους τους πολίτες της πατρίδος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Καμπούρη, θα μας πείτε κι εσείς... Λίγο τα ονόματα τώρα. Κυρία Θεοδωρίδου, αγαπητή Πρόεδρε των Ιώνων, αγαπητές συνάδελφοι αντιδήμαρχοι, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί τα μέλη του Ονιών, παρευρίσκομαι εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη μας, τον Κώστα τον Μουτζούρη, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του
και τις ευχές του για επιτυχία στη διοργάνωση του Σαββάτου στις 6 του Μάη. Αγαπητοί Πρόεδρε, θέλω να σε διαβεβαιώσω εκ μέρους του Περιφερειάρχη μας ότι για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε συμμέτοχοι και αρρωγοί στη δική σας προσπάθεια για τη διοργάνωση αυτού του μεγάλου αθλητικού γεγονότος στον νησιωτικό τόπο μας. Παράλληλα όμως, θέλω να μεταφέρω εκ μέρους του κυρίου Περιφερειάρχη ότι το αίτημά σας για να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συνδιοργάνωση για μας ως φορέα αυτοδιοίκησης, ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή. Και αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή γιατί. Γιατί μπορεί το άθλημα Άρσης Βαρών Επιπάγου να συνοδεύεται ως έκφραση για ένα άθλημα των δυνατών, για μας όμως θεωρούμε ότι ένα αθλητικό σωματείο όπως είναι οι Ίωνες, με την 23χρονη ιστορία την οποία έχουν, με τα επιτεύγματα που έχουν από τη συνολική συμμετοχή τους σε όλα τα τμήματα, στο στίβο, στην κολύμβηση, στο πινκ-πονκ, στην άρση βαρών, είναι ένα σωματείο το οποίο έχει διακρίσεις από παραολυμπιακά μετάλλια, πανευρωπαϊκά μέχρι αμέτρητα πανελλήνια μετάλλια και διακρίσεις, και ως εκ τούτου, για μας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Αθλητικός Σύλλογος των ΑΜΕΑ Ίωνες είναι ο Σύλλογος των Δυνατών Ανθρώπων. Είναι των ανθρώπων που μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτά τα αθλήματα δίνουν το στίγμα της δίψας για ζωή, δίνουν το στίγμα του αγώνα για την εντός εισαγωγικών επιτυχία, μια επιτυχία η οποία έρχεται να ανοίξει δρόμους ώστε να κατανοήσουμε όλοι μα όλοι ότι τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται και οφείλουν να εισπράξουν αυτά τα οποία πρέπει. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ο κύριος Περιφερειάρχης με εξουσιοδότησε να μεταφέρω ότι εμείς ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε αρρωγοί συμπαραστάτες στην όποια προσπάθεια εσείς αναλαμβάνετε να φέρετε εις πέρας, και με αυτή την έννοια θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Καμπούρη για την προσφορά σας και για αυτό όλο το αθλητικό γεγονός και το Δήμο και την Περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για τα παιδιά και για τους θεατές που θα έρθουν το Σάββατο. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό και επιτρέψτε μου να πω ότι και η συνεργασία με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης είναι αυτή η οποία μπορεί να προσδώσει αποτελέσματα τα οποία θα έχουν ακόμα πιο καλό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα τα καταφέρουν οι δύο φορείς της αυτοδιοίκησης και νομίζω πως έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ψήλου, ο Πρόεδρος. Και να μας πει και δύο λόγια η κυρία Ψήλου. Σαν Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου χαιρετίζω και εγώ αυτή τη συνάντηση και καλωσορίζω όλα τα μέλη της Επιτροπής. Χαιρόμαστε που θα διακριθεί για πρώτη φορά στο όμορφο νησί μας αυτό το σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Σαν νομικό πρόσωπο είμαστε πάντα δίπλα σε ανάλογες δράσεις. Εξασφαλίσαμε και φροντίσαμε τη διανυκτέρευση και τη διαμονή των αθλητών στο ξενοδοχείο. Παραχωρήσαμε τους χώρους που θα διεξαχθούν οι αγώνες και μάλιστα κάναμε ό,τι χρειαζόταν σαν επισκευαστικές εργασίες για να βοηθηθούν οι αθλητές. Χαιρόμαστε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Δημάρχου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του δικού μας Διοικητικού Συμβουλίου. Πάλι ευχαριστούμε πολύ και σας καλωσορίζουμε και είμαστε πάντα δίπλα σε ανάλογες δράσεις. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα μας πείτε λίγο το διαδικαστικό, δηλαδή τι ώρα θα ξεκινήσουν, πώς θα γίνουν οι αγώνες. Το Σάββατο. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν 3 η ώρα μέχρι τις 6. Μία η ώρα θα ξεκινήσουν τα παιδιά να κάνουν την προθέρμανσή τους. Και από τις 3 μέχρι τις 6 θα έχει διάφορες κατηγορίες. Και τα αντρών γυναικών και μετά έχουμε νομίζω 3 με 6 θα είναι full πρόγραμμα. Το πρόγραμμα.
Πόσα σωματεία παίρνουν μέρος, μας είπατε 25 αθλητές. 25 αθλητές, τώρα σωματεία πρέπει να είναι διαθέτει τώρα. Ή 6-7 νομίζω σωματεία. Η κατηγορία είναι ένα κιλά πάει, έτσι. Ανά κιλά, ναι. Ωραία, διαγωνιζόμενοι. Τα περισσότερα σωματεία από τις μεγάλες πόλεις φαντάζομαι. Από Θεσσαλονίκη θα πούνε, ναι, από Αθήνα, από Γιάννενα. Από Σέρες, θα έρθουν από την Καβάλα, Κύπρος, θα έρθει και η Κύπρος, εκτός συμμετοχής βέβαια, αλλά... Καστοριά, δεν είναι. Όχι, όχι, Καστοριά δεν είναι. Από η ΑΕΤΗ Αθήνας. Είναι μια καλή περίοδος αυτή για τους αγώνες, μιας και είναι και... Ο Παναθηναϊκός θα έρθει, Αθήνας. Λέω, είναι μια καλή περίοδος αυτή για τους αγώνες, μιας και υπάρχουν προετοιμασίες. Μας έλεγε ο Γιώργος ότι κυνηγάει και τα... να πιάσει εδώ, καλά αποτελέσματα. Είναι τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και είναι για πολλούς αθλητές ευκαιρία, είναι για να πιάσουν τα όρια ώστε να συμμετέχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και για άλλους να κάνουν ένα τεστ. Οι δικοί σας οι στόχοι προσωπικά που είστε εδώ, ας πούμε, ποιοι είναι? Είναι τα, για τη Χριστίνα, είναι αγώνας που πανελλήνιο ρεκόρ, να κυνηγήσει μια καλή επίδοση και για πολλούς είναι το σημαντικό είναι τα όρια του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Είναι τόσες πολλές οι διοργανώσεις που αναγκαζόμαστε σαν Ομοσπονδία να βάλουμε νωρίς τα πρωταθλήματα, τα ελληνικά, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να πιάσουν τα όρια. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε και κάνουμε μήνα Μάιο το πρωτάθλημα. Καλό θα ήταν να γινόταν αργότερα, γιατί η προετοιμασία των αθλητών μας θα ήταν ακόμη πιο καλύτερη. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολλές αποστολές στο εξωτερικό. Και έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία που πήρα το λόγο, συγγνώμη, ξέχασα να ευχαριστήσω και το Σύλλογο του Σίωνες και την Πρόεδρο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για τη φιλοξενία εδώ που μας έχει καλέσει στην όμορφη Χίο. Και να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ από την πλευρά μου. Είναι πάρα πολύ δραστήριοι και εύχομαι να προχωρήσει ο Σύλλογος ακόμη πιο ψηλά. Πέρσι μας φιλοξένησαν η κυρία Θωμάης και η ομάδα Πανσεραϊκός στις Σέρες. Εκεί είχε γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, φέτος στοιχείο. Έτσι. Προσπαθούμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα για να δείξουμε τους αθλητές μας τους υπέροχους. Υπάρχει και κάποια προοπτική, αν γίνουν καλές επιδόσεις, να υπάρχει και κάποιο πρόγραμμα για την Ολυμπιαδά του χρόνου? Φυσικά και υπάρχει προοπτική. Πολλά παιδιά διεκδικούν να σηκώσουν περισσότερα κιλά. Το κάθε άθλημα έχει τα δικά του κριτήρια πρόκρισης, είτε για Ολυμπιάδες, είτε για παγκόσμια, είτε για πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Φέτος, στην Άρση Παρών, είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, οπότε αναλόγως γίνεται μία περίοδο νωρίτερα. Όπως είπε η κυρία Θωμαή, τώρα γίνεται το Μάιο, επειδή το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι τέλη Αυγούστου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αθλητές να πιάσουν τα όρια για να συμμετέχουν στο παγκόσμιο. Το οποίο η συμμετοχή είναι κριτήριο για να αγωνιστούν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του χρόνου. 24. Τώρα αυτά τα κριτήρια σε κάθε άθλημα διαφέρουν και ανάλογα γίνεται το ανάλογο πρόγραμμα. Ωραία. Ευχαριστούμε.